Ναι, βγήκε λοιπόν το μαγείρεμα τη ψηφοφορία, ε. Θα καταφέρατε με την Ραφαέλα. Το. Ή τα λέω λάθος. Αφού μου πετάει η καρφιά, θα πετάξει εγώ κανένα καρφί. Φίλε, κάτσε και εγώ μπορώ. Τι είναι, τα καταφέραμε. Δεν άκουσα εγώ. Εγώ δεν ψήφισα καν τη Ραφαέλα. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Καλά, εσύ το ξέραμε, Τζόνι. Άλλωστε, είδα το επεισόδιο χθες που νομίζω η Ραφαέλα πρέπει να ήταν που λέει χάσαμε την ευκαιρία μας και χρησιμοποίησε πρώτο πληθυντικό. Εμείς δεν κρυβόμαστε. Εφόσον δεχτήκαμε επίθεση, ναι, θα ψηφίσουμε για εμείς έτσι τώρα από εδώ και πέρα. Okay. Άρα δεν σου κάνει τίποτα. Ναι, άμα σε βαράνε να βαρέσει. Κάτσε. Γιατί εσύ είπες ότι είπες στον Καλά το προηγούμενο ότι εγώ κινώ τα νήματα. Και παρόλα αυτά, εγώ δεν ψήφισα ούτε όταν η Νέρτζι έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα την Νέρτζι. Ψήφισα την Άννα για τους δικούς μου λόγους. Και στον Καλά ψήφισα άλλο παίχτη. Δεν ψήφισα την Ραφαέλα. Ναι, οπότε πώς γίνεται εγώ να κινώ τα νήματα και παρόλα αυτά να φεύγω. Δεν είπα για τους παίχτες ότι κινείς τα νήματα. Ότι κινείς τα νήματα του Άρμι. Εσύ το είπες αυτό. Του Άρμι. Μα αυτό σημαίνει το Άρμι. Εσύ το είπες. Το είπα. Σε ρώτησε η Μαρία, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο. Πώς το είπε. Κινεί τα νήματα. Πώς το είπες να δεις. Πώς το είπε. Κάπως το είπε. Μια παρέα. Αυτό κάπως έτσι. Στην μια παρέα. Ότι ναι, κινεί τα νήματα στην κλίκα και είχε πει ο Φίλιππος. Το είχε πει ξεκάθαρα και δυνατά. Οπότε εξήγησε μου πώς τις τελευταίες δύο αποχωρήσεις γυναικών συγκεκριμένα δεν ήμουν αυτός που τις ψήφισε. Δεν το στημένο. Εξήγησε. Δεν πιστεύω να σου εξηγήσω. Επειδή το είπα ότι κινούνται τα νήματα, παίζει να το φτιάξει έτσι κιόλα. Πότε, πριν το πει, Τζόνι. Ψηφίσουν οι άλλοι. Πριν το πει. Αφού το είπα. Περίμενε, κάτσε. Γιατί πρώτα, όταν έφυγε η Νέρτζι, εγώ δεν ψήφισα την Νέρτζι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εσύ το είπε αυτό στον Καλά. Και κατάφερα εγώ μέσω τηλεπάθειας να συνεννοηθώ με όλους τους άλλους και να πω, ξέρετε τι, θα ψηφίσω εγώ κάτι άλλο. Μέσω πολύ καλής συνεννόησης και έξυπνου μυαλού. Πολύ εύκολα να φτιαχτεί αυτό. Τώρα εντάξει, μην κρυβόμαστε μέσα στο δάχτυλό μας. Υπονοείς ότι εγώ έχω το πολύ έξυπνο μυαλό. Στο έχω πει και άλλες φορές. Το έχεις πει, ε. Γιο. Και τώρα είναι τρίτη. Περίεργο, γιατί εγώ θυμάμαι ότι είπες στο επεισόδιο που είδα χθες ότι δεν μας βλέπεις καν. Ναι. Τώρα μπορεί να μην απευθυνόσουν σε μένα, δεν ξέρω. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Όποιος έχει τη μίγα μπορεί να το πάρει αυτό. Χρησιμοποίησες πληθυντικό, οπότε φαντάστηκα ότι είναι όταν πάρα πολύ. Θα έρθει η ώρα που θα σε στείλουν 8 άτομα από το σπίτι και γυρίσεις στο σπίτι, αλλά να μου πεις μετά. Θα μιλήσω για μένα, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους. Cool θα είσαι. Αλλά ο λόγος που πήρες εσύ τη δική μου ψήφο ήταν γιατί κάποιος άλλος είχε ασυλία. Και που σημαίνει ότι την επόμενη φορά θα την έπαιρνα εγώ. Δηλαδή είμαι ο δεύτερος. Από μένα δεύτερος, ναι. Το έχω ξαναπεί. Αλλά ξαναλέω, δεν γίνεται να λες ότι όλα αυτά ήταν θέμα συνεννόησης και ότι όλα τα κανονίζω εγώ και από τις δύο αποχωρήσεις των γυναικών που ψήφισα κι εγώ γιατί δεν ψήφισα στην αποχώρηση του Παύλου. Δεν πειράξε, τίποτα κανονίζεις εσύ ή να πω εσείς. Κοίτα, δεν γίνεται να λες κάτι και μετά τα γεγονότα να λένε κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι... Να πω εσείς δηλαδή. Πες ότι εσύ τόσο. Θα πεις ότι νομίζεις εσύ. Αλλά το να γυρνάς να λες ότι εγώ κανονίζω τα πράγματα και στις δύο τελευταίες αποχωρήσεις να μην έχω συμμετάσχει καν στην αποχώρηση, δεν σε βάζει λίγο σε υποψίες. Ότι, ξέρεις τι, μάλλον δεν είναι συνεννοημένα τα πράγματα. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι στο τελευταίο Καλά πήρε τρεις ψήφους η Ρένια που δεν είχε πάρει τις τελευταίες εβδομάδες καμία. Και εγώ. Ήλιος. Ελβάζω. Όσο καλώσεις είναι, να θα υπήρξες μου. Αχ, δεν μπορώ. Κάποιος μπαίνει τώρα. Αλλά εντάξει, αφού δεν έβγαλε όνομα, ξέρουμε ποιος είναι. Παλιός είναι, παλιά. Όχι, γιατί και οι όλοι. Ούτε δεν είχες γράψει κάτι. Όχι. Όχι. Έγραψα. Μόνο το λαστιχάκι είχε βγει. Ναι, δηλαδή. Και δεν είχε όνομα, άρα ήταν ο Τζόνι. Μάλιστα. Οι επιλογές μου, εμάς, είναι λάθος εμάς. Διαλέξαμε τα κακά παιδιά. Καλά, κάτσε δεν συγγνώμη, να ζητήσουμε συγγνώμη ολόψυχα που έχουμε κρίση και άποψη. Δεν πρέπει. Που έχουμε το δικαίωμα επιλογής. Χίλια συγγνώμη. Και έχω να δεις τώρα. Από την Κυριακή, άμα την πάρουμε το προηγούμενο Καλά που έλειπα, όλη η ομάδα ψήφισε την Άννα. Δευτέρα, ασυνεννόητα. Περίμενε, κάτσε. Γιατί και εγώ στην ψηφοφορία τη Δευτέρα, κάτσε που έχει γυναίκα, πάλι την Άννα ψήφισα. Κάτσε να σου τελειώσω. Τρίτη, όλοι ψηφίσανε τον Παύλο. Κυριακή, η πλειοψηφία τη παρέα σα, τη Ραφαέλα. Εσύ να σε τι σκέψη βάζει αυτό. Στο ότι. Από τη στιγμή που εγώ δεν ψήφισα τη Ραφαέλα. Να ψηφίσουμε καταρχήν, ρε φίλε. Σε τι σκέψη βάζει τη Ραφαέλα. Πέντε είχε. 8 είναι. 5 έχει Ραφαέλα. Μα δεν ψηφίσαμε εμείς. Εγώ δεν ψήφισα Ραφαέλα. Ούτε εγώ δεν ψήφισα Ραφαέλα. Αν θεωρήσουμε ότι όλοι μαζί στο 8 και 5 ψηφίσαν τη Ραφαέλα, αυτό είναι πλειοψηφία. Αυτό το 4 είναι τελειώμα. Ακούστε αυτά που λέτε. Καταρχήν, τι είμαστε. Λες ότι εγώ κινώ τα νήματα. Δεν ψήφισα τις παίκτριες που φύγανε. Αλλά κατά τα άλλα είναι συνεννοημένο. Είσαι σίγουρος.
Θα μπορούσε, ρε φίλε, να κινείς τα νήματα και εσύ να μην τις ψηφίζεις, γιατί δύσκολο σου φαίνεται. Μου φαίνεται αρκετά περίεργο που μπήκε σε αυτόν τον τρόπο σκέψης και παρόλα αυτά τα γεγονότα λένε το αντίθετο. Αλλά εντάξει. Εντάξει, άμα τα γεγονότα είναι το αντίθετο. Μπορεί να λέει ότι θέλει, έτσι. Το έχεις πει εσύ αυτό 100 φορές. Ότι ο καθένας μπορεί να λέει. Καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, μπορεί και να μην είναι έτσι. Αλλά σεβαστή λοιπόν η άποψή σου για να αρχίσουν να χρησιμοποιεί δικές σου ατάκες. Σεβαστή η άποψή σου. Αυτό πιστεύω. Σεβαστή είναι η άποψή σου. Σεβαστή η άποψή σου, αλλά. Facts are facts, Τζόρι. Facts are facts και ο κόσμος βλέπει. Εκεί ποντάρω. Ότι κάποια στιγμή. Ότι κάποια στιγμή. Κάτσε γελάω τώρα, εντάξει. Έγινε, κάτσε να περιμένω. Κοκκίνησαν πολύ τα αυτιά σου, δεν πίστευα να αγχώθηκες. Μπα, πια πολύ έχω ερεθιστεί εγκεφαλικά από νεύρα, δεν αγχωρώ. Ελπίζω να μην φταίω εγώ γι' αυτό, Τζόνι, όχι, γιατί δεν είσαι του τύπου μου σώδη κιόλας. Μια χαρά, καθόλου δεν θες εσύ. Ελπίζω, Τζόνι, ελπίζω. Μη φοβάσαι. Όσο είμαστε εδώ δεν θα κάνω τίποτα. Όσο είμαστε έξω δεν θα κάνω τίποτα. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου με αυτό, αλήθεια. Θα απαξιώ. Πώς θέλω να πιστεύω, Τζόνι. Ωραίο ύφος έχεις πάντως, κάνεις ωραία κουβέντα. Προσπαθώ να κρατήσω το poker face γιατί. Τέλος πάντων. Τίποτα, κάτι σκέψη. Μίλα καθαρά. Δεν χρειάζεται, Τζόνι, δεν χρειάζεται. Γιατί δεν ετοιμάζει λιγάκι να μιλήσει, πες αυτό που σκέφτεσαι. Δείξε μας λίγο τον εαυτό σου. Μερικά πράγματα δεν χρειάζεται να υποθούν, Τζόνι, γιατί μπορεί να κάνω και εγώ λάθος. Από πού φτάνω τα νεύρα σου. Και μέχρι που μπορεί να φτάσει, για δείξε μου, για πες μου λίγο. Ποια νεύρα μου. Ξέρω εγώ. Εκδηλώσου λιγάκι. Πάσε λίγο το poker face, δείξε ποιο είσαι. Ως προς τι. Ως προς αυτό που νιώθεις. Εγώ αυτό που νιώθω λέω. Και τα αυτιά μου κοκκινίζουν γιατί είμαι ειλικρινής. Εσύ, πόσο ειλικρινής είσαι. Κοκκινίζουν τα αυτιά σου γιατί είσαι ειλικρινής. Κοκκινίζουν τα αυτιά μου γιατί μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, γι' αυτό. Όταν γίνεται κάτι τέτοιο. Όταν γίνεται τι. Αδικία. Αδικία. Συνωμοσία. Επιμένει. Okay, εντάξει, πάω πάση γιατί πλέον δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία και η αλήθεια είναι ότι δεν το ξεκινούσα εγώ καθόλου αυτό το θέμα, δεν το ξεκίναγε εσύ. Είσαι σίγουρο. Κάποιο έχει τη μοίρα, μοιάζεται. Είσαι σίγουρο. Με ρωτάς αν είμαι σίγουρο γιατί σκέφτομαι στο κεφάλι μου μέσα. Όχι, σε ρωτάνε, είσαι σίγουρο για το ότι δεν θα ξεκίναγε εσύ κάτι. Ναι, είμαι πάρα πολύ σίγουρο. Οκ, okay, το λέω γιατί. Εγώ να σου πω ότι σήμερα μπορεί να λε έτσι, αύριο να ακούσει κάτι με κάποιον άνθρωπο που αγαπά να μιλήσει την ίδια μέρα και να νιώσει κάτι άλλο και να πει και τι είναι, όχι, έχει δίκιο. Δεν θα το κάνω. Δύσκολο είναι αυτό. Δύσκολο να μιλήσει με τη μάνα σου και να πάρει 10 συμβουλές και να σου πει ξέρεις κάτι, δεν χρειάζεται. Θες να πεις ότι σε συμβουλεύει κάποιος. Θέλω να πω ότι σου ανέφερε και το όνομα κιόλας. Το αναιρείς δηλαδή αυτό που σου λέω. Δεν συμβουλεύεσαι τη μάνα σου εσύ. Όχι, Τζον, εγώ παίρνω αποφάσεις μόνος μου. Ναι. Και εγώ συμβουλεύω με την μητέρα μου όταν θέλω να πάρω μια δύσκολη απόφαση στην οποία μπορεί να αυτό γίνει ένα μπουμπούλα. Αυτό είναι δικαίωμά σου. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να γνωρίζεις ανθρώπους να σε εκτιμάνε και να τους εκτιμάς. Ακριβώς. Εμένα, εγώ αυτό δηλαδή κρατάω αυτή τη στιγμή από εδώ. Κοίταξε να δεις. Δεν μετάνιωσα τη συμμετοχή μου στο παιχνίδι. Μετάνιωσα όμως για κάποια πράγματα που έκανα όταν μπήκα, δηλαδή που ήμουν τόσο πολύ αυθόρμητη και παραρμητική και ότι κινήθηκα κακώς πολύ με το συνέστημα. Γιατί γενικά. Κακώς το μετανιώνεις αυτό. Γιατί παρεξηγήθηκε. Ναι. Γιατί. Αυτό σε ένα, έφυγε. Ναι, πιστεύω ότι σε ένα TV show πρέπει να κινείσαι πιο πολύ με τη λογική όπως κάνουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Είναι reality, μωρό. Να σε ρωτήσω ναι, κάτι, αλλά, Έλενα. Τι λες, δεν είδες τι έχει συμβεί. Ναι, άκουσε με, είναι reality, άρα ναι, εσύ είσαι η Έλενα. Δεν είσαι η Μαρία, δεν ναι, παίζεις κάποιο ρόλο. Ναι, όμως έπρεπε μάλλον τελικά. Γιατί όχι, αγάπη μου, δεν υπάρχει πρέπει, δεν πρέπει. Δεν είναι ξέρω reality, το λέει και η λέξη. Όχι, όχι. Είσαι ο εαυτό σου, δεν θα έπρεπε, σε κάποια πράγματα θα έπρεπε να είμαι πιο. Εγώ σου δίνω τη συμβουλή μου, είμαι μετανιώνω για τίποτα. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο, είσαι αυτή που είσαι και θα το καταλάβεις μετά το παιχνίδι αυτό. Αυτό είναι ο Παύλος. Αυτό ισχύει πάρα πολύ. Ναι, Τζόνι, εντωμεταξύ, εγώ την προηγούμενη εβδομάδα πραγματικά γύρισα και σου είπα γεια σου, Τζόνι, αλλά επέλεξες να το αγνοήσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν το άκουσα, αλλά τώρα στο βίντεο. Τώρα ή δεν είπε ότι το άκουσε, παιδί. Τώρα στο βίντεο σου λέω, ρε φίλε. Το άκουσα στο βίντεο. Γιατί δεν καταλαβαίνεις τι είναι κάπως σου λέω, ρε φίλε, ρε σωρές. Γιατί ρε Τζόνι μιλάς και περίεργα ελληνικά, ρε σωρές. Τι εννοείς περίεργα ελληνικά, μιλάς και βλάκα. Είδα το επεισόδιο χθες, κάτι μου κόλλαγε. Μιλάς και βλάκα. Όχι, λέω τα ελληνικά σου με μπερδεύουν. Τι εννοείς. Μίλα καθαρά. Εννοώ τα ελληνικά σου με μπερδεύουν. Δεν καταλαβαίνει κανείς τι εννοείς όμως τώρα. Πάλι μιλάς, πετάς ένα καρφί και δεν το εξηγείς. Έχουν μπερδεύσει τα ελληνικά σου αυτό. Δηλαδή. Ενδιαφέρον. Πολλά από αυτά που λες. Ωραία, σου είπα εγώ ποτέ ότι είμαι λέκτορας. Μιλάς και ο λόγος σου δεν είναι δομημένος. Και λέω. Σου είπα εγώ ποτέ ότι είμαι λέκτορας. Κατανοώ όμως πολύ καλύτερα τα συναισθήματα ενός ανθρώπου και τη ζωή παρά εσύ που είσαι κρύος. Αυτό είναι συμπέρασμα δικό σου. Δικό σου κιόλας για τη δομή της γλώσσας μου. Η δομή της, πώς το είπες. Η δομή της ομιλίας. Η δομή της ομιλίας μου. Δεν μιλάω καλά, αλλά αγαπάω καλά εγώ, φίλε. Πώς σου φαίνεται αυτό. Ρομαντικό πολύ και πουλάει. Ανθρώπινο. Δεν με νοιάζει να πουλάει, όχι, ρε φίλε. Δεν με νοιάζει. Εγώ μετά από λίγη ώρα σηκώθηκα και σε χαιρέτησα. Γιατί έτσι γούσταρα.
Τώρα αυτό που είπε ο Παύλος. Αυτό το λες εσύ, το ξέρει όμως. Το έχω νιώσει εγώ, σε έχω ζήσει έξω να ξέρω ότι είναι έτσι. Ρε φίλε, σε χαιρέτησα. Δεν σε πείσαι εσύ, εσύ όταν σε έδιωξαν 8 άτομα και μετά και σου λέει καλώς όρισες. Μα εντάξει, πάνω απ' όλα είμαι άνθρωπος. Σε χαιρέτησα. Άσχετα αν δεν σε πηγαίνω ή όχι. Απάντησε μου. Άλλο θέλω να σου πω, σε χαιρέτησα. Και εγώ δεν σε φίλε, σου σε φιλάω γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Ναι, αλλά αυτά τι σάλτσες στο φιλί του Ιούδα, αυτά τα πράγματα για μένα, ρε φίλε. Έλα να σου πω τώρα. Αυτά τα πράγματα για μένα είναι απαράδεκτα. Γιατί δεν το λες αυτόν. Εντάξει, τέλος πάντων. Γιατί σε μένα, τι είμαι και δαιμόνος του Παυλού. Σηκώθηκα. Εγώ είμαι ένας παίχτης εδώ ναι, μέσα. Okay. Αλλά θα εκτιμούσα περισσότερο ναι. όταν μπήκες ναι. να έρθεις να μας χαιρετήσεις. Δεν το νιώσε, ρε φίλε. Έφυγα okay. ξεχνιδόν από εδώ μέσα. Εντάξει, okay. Δεν το νιώσε. Έφυγα με την κοπέλα μου χέρι-χέρι. Εντάξει, οκ. Okay. Σε μια φάση που σας ρώτησα αν έχετε κάτι μαζί μου και όλοι μου είπατε όχι. Αν μου είχατε πει ναι, δεν θα το έκανα. Θα έλεγα εντάξει, δεν με πάνε. Εντάξει. Ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, αυτά που έχεις να πεις στον Παύλο, να τα πεις στον Παύλο, να τα πεις στον ίδιο. Γιατί εγώ δεν μπορώ να απαντήσω για έναν άνθρωπο που δεν είναι εδώ.